Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022. Ακόμα ένα βίντεο εδώ από το χωριό Σόκα, στη Ρουμανία που βρίσκομαι, από τον Απρίλιο. Είμαστε δύο μέρες πριν μπει ο Σεπτέμβρης και πριν φύγει ο Αύγουστος, στην ουσία πριν μπει το φθινόπωρο. Κοιτάξτε εδώ ο κήπος μου, σας έχω δείξει προηγούμενο βίντεο, ή ο μικρός επίγειος παράδεισος όπως τον έχω ονομάσει, ακόμα κρατάει, φίλοι μου, συμπατριώτες συνέλληνες. Ακόμα αντέχει, κοιτάξτε. Πέρα από τις τρανταφυλιές, όπως σας είπα, δύο μέρες πριν φύγει Αύγουστος, πριν μπούμε στο Σεπτέμβριο, στο μήνα του φθινοπόρου. Εντάξει, και τυπικά το φθινόπωρο είναι 21 Σεπτέμβρη, σύμφωνα με το εργοστάσιο της εποχής. Κανονικά και τυπικά είναι 21, αλλά εντάξει, δεν πάβει. Ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Και κοιτάξτε εδώ, αυτή η ντομάτα. Κοιτάξτε εδώ, αυτή φύτρωσε έτσι μόνη της. Από εδώ πετάγαμε κουκούτσα. Κοιτάξτε εδώ, έχει φυτρώσει μόνη της. Είναι εδώ πάνω από δύο μήνες εδώ. Κοιτάξτε, έχω βάλει ένα ξύλο. Ήταν μικρή, λέω κάτσε να δει. Μπας και τη σώσω και κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Έχει φτάσει. Εγώ να φανταστείτε, είμαι 1,80. Κοιτάξτε, είμαι 1,80 εγώ. Είναι 2 μέτρα αυτή η ντοματιά. Τι έχω βάλει τη ξύλο. 2 μέτρα. Τι έχω βάλει ξύλο. Κοιτάξτε εδώ πως έχει γίνει σαν δέντρο. Κοιτάξτε πως την έχω φτιάξει, την έχω κλαδέψει από χαμηλά. Κοιτάξτε και πάνω πως ντομάτες έχει. Κοιτάξτε την ντοματιά που έχω δημιουργήσει. Θέλει και κλάδεμα, ας πούμε αυτό εδώ. Εντάξει, καλό είναι. Είναι μικρό, το ξύλο θέλει. Κοιτάξτε εδώ. Το βάλουμε εδώ. Το σώσουμε και αυτό. Κοιτάξτε εδώ, ντοματιά, φίλοι μου. 2 μέτρα ντοματιά. Από το πουθενά. Έλεγα να ήταν μικρό. Το κράτησα. Το βολαξύλο, κοιτάξτε πως έχει γίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Συνεχίζω. Εδώ έχει φυτρώσει κάτι κουζά. Εντάξει, αυτή δεν θα γλιτώσει. Κοιτάξτε στα φύλλα εδώ. Δεν έχει πολλά. Κοιτάξτε εδώ. Στα φυλάκι. Αυτό το μαύρο. Κοιτάξτε. Για πήγες όλα τα καλά. Ευλογημένη γη, φίλοι μου συμπατριώτες. Είναι ευλογημένος τόπος. Κοιτάξτε ο κήπος μου. Ακόμα αντέχει, ακόμα κρατάει. Κοιτάξτε. Αμπέλι το φύλλο εδώ του κλίματος. Κοιτάξτε που έχει απλώσει. Κοιτάξτε. Απάνω στη δαμασκηνιά. Κοιτάξτε τα δαμασκηνιά εδώ που έχω. Σε έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Κοιτάξτε Θεό. Πελώρια. Τεράστια. Κοιτάξτε. Δαμασκηνιά. Είχε απλώσει πάνω της. Έχει απλώσει. Έχει απλώσει το κλίμα. Δαμπέλι. Το έχω κάνει τον κήπο παράδεισο εδώ. Θα τσιμπήσουμε μια ρόγα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ καλοκυθία που έχει φυτρώσει. Κοιτάξτε. Θα σας δείξω και πιο πέρα και άλλη καλοκυθία. Κοιτάξτε εδώ. Κοντά στο πηγάδι. Κοιτάξτε εδώ. Να το ένα καλοκύθι που έχει βγάλει. Κοιτάξτε κολοκύθι εδώ. Κοιτάξτε, ακόμα κρατάει η κολοκυθιά. Κοιτάξτε κολοκύθι. Όλα τα καλά ο τύπος. Πραγματικός παράδοσος, επίγειος. Ένας μικρός επίγειος παράδοσος. Κοιτάξτε, που φτάνει η κολοκυθιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτή είναι βερικοκιά. Λοιπόν, ντοματιά. Εντάξει, ντομάτες εδώ. Τις έχω βάλει από τέλη Ιουνίου. Εντάξει, ακόμα αντέχει. Κοιτάξτε, μερικές ξεραθήκανε, αλλά μερικές, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, ντομάτα. Ντομάτες έχει ακόμα πάνω. Και στην ουσία σε δύο μέρες μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, κοιτάξτε. 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 Κοιτάξτε κήπος, φίλοι μου συμπατριώτες, συνέλληνες. Κοιτάξτε.
Δωμάτια. Κόβα μας κοιμιές. Εντάξει. Εδώ είναι τα παντζάρια. Εντάξει, τα παντζάρια ακόμα. Κρατάνε. Εντάξει, τα παντζάρια. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα παντζάρια. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Το οποίο μπορώ να το κόψω το φιλαράκι από πάνω μόνο. Να σας δείξω. Κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει εκεί, πως το να αξιοποιήσει τον κήπο, να αξιοποιήσει τη φύση, να αξιοποιήσει όλα τα καλά που σου προσφέρει η φύση. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Όλα, κύκλος, όλα αλυσίδα. Κοιτάξτε. Τίποτα δεν πάει χαμένο, σας έχω πει. Κοιτάξτε το κήπο τι κάνει. Αυτός ο μικρός επίγειος παράδεισος που έχω ονομάσει. Κοιτάξτε, έχω κόψει το παντζάρι τα φύλλα. Κοιτάξτε, και θα τα πετάξω στα παπάκια μου. Τα οποία έχουν κλείσει αυτά 1,5 μήνα ζωής. Μαζί με ένα κοτοπουλάκι που έχει κινηθεί από το μηχάνημα. Μαζί και αυτό. Κοιτάξτε, θα πετάξω εδώ. Κοιτάξτε, τίποτα δεν πάει χαμένο από τον κήπο. Κοιτάξτε, ό,τι κόβω χορταράκι. Καλασμένη ντομάτα. Εδώ είναι ο φύλλο από παντζάρι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Θα το φάνε τα παπάκια. Κοιτάξτε. 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 Συνεχίζω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τρανταφυλλιές εδώ. Σας έδειξα. Κοιτάξτε τι υπέροχα χρώματα. Κοιτάξτε εδώ. Ροζ, κόκκινο. Κοιτάξτε. Πορτοκαλί. Μικρή. Λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ. Δαμάσκηνα πέφτουν. Είναι τα τελευταία από τις δαμάσκηνες. Έχουμε, κοιτάξτε, έχουμε 13-14 δαμάσκηνες εδώ στον κήπο έχω. Κοιτάξτε. Τι μπορεί να κάνει ο καθένα. Να αξιοποιήσει τον κήπο. Να αξιοποιήσει εδώ. Αυτά που σου βγάζει, που σου προσφέρει η φύση. Κοιτάξτε. Έχω τον κουβά. Το οποίο ό,τι δαμάσκηνο πέφτει το πετάω μέσα, τρώμε και μερικά, εντάξει πόσο να φας, βγάζει πολλά και εν συνεχεία το βάζω στο γαρέλι του δαμάσκηνο. Εδώ και 2 μήνες που μαζεύουμε 1,5, το κλείνουμε στο γαρέλι το δαμάσκηνο και εν συνεχεία το κάνουμε τσίπουρο. Αυτό σας λέω, η φύση, okay. Όλα τα καλά, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, να το αξιοποιήσεις, χορτάρι, το πετάξεις στα ζωάκια. Εν συνεχεία τα ζωάκια, κοτοπουλάκια, παπάκια να σου δώσουν το κρέας και το αυγό. Εδώ τα φρούτα όπως το δαμάσκηνο, να φας μερικά και τα υπόλοιπα. Τα μαζεύεις. Κοιτάξτε τώρα, θα μαζέψω αργότερα. Σας παίρνετε μια μικρή γεύση τον κήπο εδώ. Εν συνεχεία αυτό θα μπει στο βαρέλι. Το δαμάσκηνο και αργότερα. Τον άλλο μήνα θα το κάνουμε τσιπούρο. Θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο, σε επόμενο βίντεο τη διαδικασία παραγωγής τσιπουρού. Θα κάνετε υπομονή, τον άλλο μήνα θα γίνει και αυτό. Έχω μαζέψει 2 βαρέλια τσίπουρο για να σας δείξω πως γίνεται η διαδικασία παραγωγής τσίπουρου. Έχουμε κάποιο μηχάνημα ειδικό, θα σας το δείξω στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, κοιτάξτε, μαζέψαμε και τα δαμάσκηνα εδώ, η ντομάτα που σας έδειξα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζεται και το αμπέλι. Βγάζει. Κοιτάξτε, σας έδειξα και πριν, κοιτάξτε που έχει απλώσει εκεί το κλίμα το αμπέλι πάνω στη δαμασκηνιά. Σε αυτή την τεράστια δαμασκηνιά, πάνω από 5 μέτρα. Κοιτάξτε που φτάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε, και αυτή η δαμασκηνιά, και αυτή, σε αυτήν, αυτό το μικρό δεντράκι, η δαμασκηνιά. Τα έχω μαζέψει τα περισσότερα, έχει μείνει ένα. Κοιτάξτε, θα το κόψω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ θα το κόψω. Υγεία. Κοιτάξτε, όλο φάω. Ο κήπος. Να αξιοποιήσω στο έπακρο. Κόβεις φρούτα. Κόβεις φρούτα που κάνεις τσίπουρο. Κόβεις το χορτάρι, ρίχνεις τα ζωάκια. Στο κοτοπουλάκι, στα παπάκια. Εν συνεχεία αυτά σου κάνουν τα αυγά, σου κάνουν το κρέας. Ορίστε, κοιτάξτε εδώ. Ο μικρός επίγειος παράδεισος ο κήπος μου, κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ, καρπούζι. Απίστευτο. Τον Αύγουστο είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο, είχε βγάλει ένα καρπούζι, το κόψα. Έλεγα να το ξεκολώσω και με τις πρόσφατες βροχές, κοιτάξτε, άνοιξε πάλι την καρπούζια. Κοιτάξτε, απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ ο κήπος, κοιτάξτε τη φύση. Ευλογημένος τόπος, ευλογημένη γη εδώ.
στο χωριό Σόκα που βρίσκομαι, στην Ρουμανία. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ καρπούζι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Δύο μέρες πριν μπει ο Σεπτέμβρης. Κοιτάξτε. Καρπούζι. Μια χαρά. Κοιτάξτε. Θέλει ακόμα. Κοιτάξτε. Δεν το περίμενα. Και τι κάνω για να το προσθέσω. Έχει βάλει και εδώ ένα καρπουζάκι μικρό. Δύο. Κοιτάξτε εδώ. Έχει βάλει και άλλο ένα εδώ. Τρία. Κοιτάξτε. Και άλλο ένα εδώ. Τρία. Και θα αντέξουν. Θα σας δείξω. Είναι και ένα εδώ στο σύρμα κρεμασμένο. Είναι μικρό αυτό. Έχει βγει. Λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ και ένα χορτάρι που έχει απλώσει απ' έξω από το σύρμα. Περίφλαξη. Κοιτάξτε εδώ. Έχει φτάσει 2,5 μέτρα. Λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ. Όλα τα καλά. Όπως κοιτάξτε. Πήγε ο παράδεισος. Ευλογημένη γη. Ευλογημένος τόπος. Κοιτάξτε. Και τι κάνω για να προστατεύσω το καρπούζι από τον ήλιο, πρέπει να το σκουπάζω. Κοιτάξτε, κόβω. Κοιτάξτε εδώ. Δίπλα είναι η κολοκυθιά. Κοιτάξτε την κολοκυθιά. Κοιτάξτε εδώ μια κολοκυθιά που έχει βγάλει ο κήπος εδώ τυχαία. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Έχει απλώσει, φίλοι μου. Κοιτάξτε. Απίστευτο. Κόβω ένα φύλλο της κολοκυθιάς. Κοιτάξτε. Το κόβω. Κοιτάξτε. Κόβω. Κοιτάξτε εδώ κόλπο. Πατέντα. Φαπ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε το λέει το καρπούζι. Φαπ. Φλουπ. Φλαπ. Κοιτάξτε. Και προστατεύεται από τον ήλιο. Αν το χτυπάει, κοιτάξτε τι ωραία. Κόψω κι άλλο ένα. Κοιτάξτε εδώ. Κόβω εδώ. Κοιτάξτε. Φίλε από την κολοκυθιά, δεν παθαίνει από την κολοκυθιά. Κοιτάξτε, βλέπετε το καρπουζάκι εδώ. Κοιτάξτε. Φαπ, καπέλο. Φαπ, προστατεύεται από τον ήλιο. Το προστατεύουμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Κοιτάξτε κολοκυθιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, φίλοι μου. Που είχε απλώσει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε κολοκυθιά, περίμετρο, κοιτάξτε διάμετρο, απίστευτο. Όλα τα καλά. Κοιτάξτε. Πες και τα δαμάτινα από τις δαμασκηνιές, από τον αέρα. Τα οποία σας είπα θα τα κάνουμε μερικά τρόμε. Πώς αναφάσεις, είναι πολλές δαμασκηνιές τα άλλα. Εδώ στο κουβά για να τα κάνουμε. Είναι συνεχεία να τα ρίξω στο βαρέλι για να τον άλλο μήνα το κάνουμε τσίπουρο, το δαμάσκηνο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ. Κοιτάξτε, σταφύλι κι άλλο. Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλη ποικιλία. Αυτό ακόμα κρατάει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ευλογημένη γη, ευλογημένος τόπος. Εδώ στο χωριό Σόκα, στη Ρουμανία, εδώ στον κήπο μου. Κοιτάξτε, δύο μέρες πριν πήγα σε μετέλος του φθινόπωρο. Πάγαμε το σταφύλι, τσιμπήσαμε. Για να μας πίνω. Κοιτάξτε, κολοκύθι. Το οποίο θα το κόψω σε λίγο. Είναι εδώ πάνω από δύο εβδομάδες. Κοιτάξτε. Έχει φύγει και τελείως το ύφυλλο, σαν βλέπετε. Έχει εξαφανιστεί. Είναι έτοιμο για κόψη. Κοιτάξτε ο κήπος. Από το πουθενά κολοκυθιά. Κοιτάξτε, κολοκύθι. Κοιτάξτε. Πάει και αυτό. Κοιτάξτε. Εδώ δίπλα τα μπέλη. Παράδεισος. Κοιτάξτε. Ευλογημένη γη. Ευλογημένος τόπος. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Μαϊντανός. Κοιτάξτε. Ακόμα κρατάει. Κοιτάξτε. 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 Μαϊντανός. Εδώ. Άνοιχτος Μάραθος. Κοιτάξτε. Η ντοματιά εδώ από τον Ιούνιο που έχω, κοιτάξτε ακόμα κρατάει. Ντοματίνια, κοιτάξτε. Κοιτάξτε ντοματίνια. Ντομάτα ακόμα κρατάει πάνω από δύο μήνες, κοιτάξτε. Και έχει βρέξει και πρόσφατα, δεν θέλει πόντισμα. Εδώ αν θυμάστε σε προηγούμενο βίντεο σας είχα δείξει το πατέντα με το πόντισμα που έχω βάλει στο ξύλο πάνω το εξάρτημα για να ποτίζει. Κοιτάξτε εδώ ντομάτα, πιπεριές, κοιτάξτε. Πιπεριά η κίτρινη. Η πράσινη, κοιτάξτε, κέρατο, κοιτάξτε, όλα τα καλά, κοιτάξτε, κοιτάξτε, κόκκινη πιπεριά, ευλογημένος τόπος εδώ, ευλογημένη γη, κοιτάξτε, Σεπτέμβριος μήνας θα μπει σε δύο μέρες, κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, πιπεριά κόκκινη, κοιτάξτε εδώ, πράσινη, κοιτάξτε, κίτρινη πιπεριά, κέρατο, κοιτάξτε εδώ, Σεπτέμβριος μήνας μπαίνει σε δύο μήνες, κοιτάξτε, ακόμα κρατάει, πάνω από δύο μήνες εδώ, 2,5 μήνες πιπεριές, μελιτζάνα, κοιτάξτε, ακόμα κρατάει και αυτή, κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, μελιτζάνα, κοιτάξτε, κοιτάξτε, μελιτζάνα εδώ, κοιτάξτε, μελιτζάνα, εδώ τα μασκινιά ακόμα, άλλη μία, απάνω. Τα τελευταία να απομείναν τα δαμάσκηνα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ.
Έχω μείνει με αυτό το στόμα, τι να πει κανείς. Κοιτάξτε, ευλογημένη γη, ευλογημένος τόπος. Εδώ ήταν από το Μάιο η φραουλιά, η οποία δεν την ξεριζώνω. Θα την αφήσω και του χρόνου. Θα φάμε πάλι φράουλες. Κοιτάξτε, εδώ, κοιτάξτε. Πράσινη πιπή, κοιτάξτε καθόλου, κοιτάξτε. Ζωντανή πιπηριά, κοιτάξτε, γεμάτη ζωντάνια, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, και τα πιπεριά σε πάνω, κοιτάξτε εδώ, για σαλάτα, για γεμιστά, κοιτάξτε. Βιταμίνες, φυσικά προϊόντα, βιολογικά, κοιτάξτε. Και να μην ξεχάσω να σας πω, όλα είναι βιολογικά, δεν έχω ρίξει καθόλου φάρμακο. Λίπασμα, τίποτα, βιολογικά, ούτε μόνο κοπριά, το χώμα από κάτω. Κοιτάξτε εδώ, οι λιτζάνες. Εδώ, κοιτάξτε, ακόμα κρατάει. Κοιτάξτε εδώ, σας έδειξα, κοιτάξτε. Μέχρι και πορτοκαλί γίνονται, κοιτάξτε πιπεριές. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, θα τσιμπήσουμε εδώ και ακόμα δαμάσκηνο. Αυτά είναι απομείνοντα που έχουν μείνει τα λίγα. Τα περισσότερα τα κάνουμε τσίπουρο όπως σας είπα, κοιτάξτε. Η γατούλα μας εδώ, μας κάνει παρέα. Τι κάνεις? Κοιτάξτε εδώ, όμορφο γατάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε, συνεχίζω, κοιτάξτε, όλα τα καλά. Κοιτάξτε τα χλάδια εδώ, ακόμα και δάκι αυτή. Κοιτάξτε, έχει μείνει ένα χλάδι απάνω, το οποίο μας κόπηκε στα χέρια. Κοιτάξτε, όλα τα καλά. Πήγες παράδεισος. Ευλογημένη γη, ευλογημένος τόπος, κοιτάξτε, τι αχλάδι. Κοιτάξτε. Λίγο πριν μπει το φινόπωρο, 29 Αυγούστου, Δευτέρα 2022. Νικούμε. Α, έχει ακόμα ένα χλάδι, να. Άντο. Έχει ακόμα ένα χλαδάκι. Κοιτάξτε, σας έδειξα που είναι και καρότο. Κοιτάξτε, το μήλο. Κοιτάξτε, μήλο εδώ, η μηλιά, αυτή η μηλιά η μικρή. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι τα κίτρινα, τα golden. Κοιτάξτε, έχει πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μήλα, παρακαλώ. Αυτά τώρα σε 1-2 εβδομάδες θα είναι έτοιμα για να φάει. Αγγουράκι. Κοιτάξτε. Και αγγουρία ακόμα κρατάει. Κοιτάξτε. Πάνω από 2 μήνες. 2,5. Κοιτάξτε. Βγάζει συνέχεια αγγούρια. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Και εδώ αγγούρια. Κοιτάξτε που βγάζει τα αγγούρια. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Ευλογημένη γη, ευλογημένος τόπος. Μαζέψω και τα αυγά, θα σας λέω. Πάντα όμως πρέπει να είσαι συνέχεια πάνω στον κήπο, να δουλεύεις, να δουλεύεις συνέχεια κάθε μέρα πάνω, για να παίρνεις αυτό που θέλεις. Εγώ το έχω ρίξει πολύ δουλειά και βλέπετε. Μπαίνει σε λίγο Σεπτέμβρη, στο φθινόπωρο, και ακόμα έχω κήπο. Επειδή τον δουλεύω συνέχεια. Κάθε μέρα με απάνω του.
Κοιτάξτε παντζάρια εδώ. Κοιτάξτε. Σας έδειξα τα φύλλα, το κόβουμε. Το πετάμε στις κότες, το πετάμε στα παπάκια. Τίποτα δεν πάει χαμένο, όλα κύκλωσε, όλα λυσίδα. Κοιτάξτε εδώ. 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 Το τράγωνο ξύλο που έχουμε εδώ. Μέσα φύτρωσε τυχαία ντομάτα. Μην φύτρωσε και αγκουριά. Κοιτάξτε. Έτσι. Τη βάλαμε για πλάκα, κοιτάξτε. Έχει ακόμα. Κοιτάξτε. Καρότο εδώ, κοιτάξτε. Το οποίο πως δεν το κόψεις και αυτό, το πετάξεις και στα κουνέλια και στα παπάτια και στις κότες το τρώνε. Κόψεις τα φύλλα μόνο που αν το κουρέψεις με το ψαλίδι. Πως κάνω, κάνω και τις περισσότερες φορές το. Κόβεις το ψαλίδι μέχρι εδώ. Το αφήνεις και το πετάς στην συνεχεία. Γι' αυτό σου λέω, τίποτα δεν πάει χάμενο, σας λέω. Φίλοι μου συμπατριώτες, είναι Έλληνες. Αξιοποιήσεις τον κήπο, αξιοποιήσεις τη φύση. Αυτά που σου δίνει, αυτά που σου προσφέρει στο έπακρο. Η μαγεία της φύσης, κοιτάξτε. Ευλογημένος τόπος, ευλογημένη γη. Κοιτάξτε που έχει αράξει η γατούλα. Ή, έχεις αράξει εδώ, ρε. Ακυνηγάς, με ακολουθείς. Η κρουλάκι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχει κερασά η οποία, εντάξει, έχετε περάσει η εποχή της, το Μάιο-Ιούνιο. Εδώ φασολιά, μην ξεχάσω, φασολιά. 2,5 μήνα περίπου, κοιτάξτε, φασολιά εδώ. Κοιτάξτε, φασολιά εδώ έχει βγάλει, έχει απλώς πάνω στο σύρμα. Στην περίφραξη, κοιτάξτε που έχει φτάσει, φασόλια, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε φασολιά. Κοιτάξτε φασολιά εδώ, φασολιά, κοιτάξτε φασόλια εδώ. Θα φάμε Σεπτέμβριο φασόλια, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, μαγεία, κοιτάξτε. Ευλογημένος τόπος, ευλογημένη γη. Εδώ στο χωριό Σόκα στη Ρουμανία. Εδώ θα σας δείχνω ένα βίντεο, μια γεύση. Δύο μέρες πριν πει ο Σεπτέμβριος. Μην πει το φθινόπωρο, κοιτάξτε. Ακόμα ο κήπος κρατάει. Ακόμα ο κήπος μου αντέχει. Αυτός ο επίγειος παράδεισος, κοιτάξτε. Ο πραγματικός επίγειος παράδεισος. Κοιτάξτε φασόλια εδώ. Φασόλι, κοιτάξτε. Σε λίγο θα κόψουμε και φασόλι πάλι. Σεπτέμβριο μήνα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Η αποθέωση. Φύση τι προσφέρει στο έπακρο. Τα πάντα. Τα αξιοποιείς. Τρως. Δίνεις τα ζωάκια. Κάνεις με τα φρούτα. Κάνεις επεξεργασία. Τσίπουρο. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχουν πέσει κι άλλα δαμάσια τα οποία συνέχεια να τα ρίξουμε. Σας έδειξα στον κουβά για να πάει μπει στο βαρέλι και τον άλλο μήνα να γίνει τσίπουρο. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Εδώ. Κοιτάξτε. Και το αμπέλι. Τα σταφύλια μας. Εδώ. Δεν έχει βάλει και πολλά, αλλά έχει ακόμα πάνω. Κοιτάξτε. Και εδώ. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Πήρατε λοιπόν μια μικρή γεύση, μια ιδέα. Από τον κήπο μου, να πήγε ο παράδεισο, τον μικρό όπως τον έχω ονομάσει, έχω δείξει σε προηγούμενα βίντεο, ο οποίος ακόμα αντέχει, ακόμα κρατάει. Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, δύο μέρες πριν φύγει ο Αύγουστος και μπει ο Σεπτέμβριος, το φθινόπωρο, ο κήπος ακόμα κρατάει, ακόμα αντέχει. Λοιπόν, εδώ έχω απέναντι και τα κοτοπουλάκια με αυτά που σας έχω δείξει σε βίντεο που έχουν γράψει ιστορία. Σε λίγο θα σας φέρω και ψωμάκι, ρε. Ναι, ρε, πικ πικ. Είναι εκεί πίσω από τη ξύλινη πόρτα. Δεν φαίνονται. Σας φέρω ψωμάκι, ρε, και χορταράκι. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Στις οι παλιές κότες για απόσυρση. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου. Πήρατε μια γεύση από το, εδώ από τον κήπο μου, τον επίγειο παράδεισο. Σάββατο, Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022. Τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, μπει πριν ο Σεπτέμβρης. Μπει το φθινόπωρο, ο κήπος ακόμα αντέχει, ο κήπος ακόμα κρατάει. Αυτός ο οποίος παράδοσε, ευλογημένη γη, ευλογημένος τόπος, τίποτα δεν πάει. Θα μείνει όλο τα αξιοποιείς, τα τρως, τα κάνεις κοτό, τα κάνεις τσίπουρο, τα φυτά, χόρτα, τα ρίγεις, τα
ζωάκια, εν συνεχεία αυτά σου δίνουν τα λουχά, σου δίνουν κρέας, τρως φρούτα, τρως ντομάτες, οι χαλαγμένες πάνε στα ζώα, ψάζεις εσύ, κάνεις γεμιστά, πιπεριές και πάει λέγοντας, εντάξει και κολοκύθι, τα πάντα. Εντάξει, τα πάντα. Λοιπόν, εντάξει, και πριν κλείσω, άλλη μια. Θα σας δείξω και το τελευταίο πλάνο εδώ με την κολοκυθιά. Κοιτάξτε πως έχει απλώσει. Κοιτάξτε αυτό. Φαινόμενο κολοκυθιά. Κοιτάξτε εδώ που έχει φτάσει. Κοιτάξτε. Έχει φτάσει κολοκυθιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πως έχει απλώσει η διάμετρο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ που έχει φτάσει. Κοιτάξτε. 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 Η αποθέωση. Ευλογημένος τόπος. Η αποθέωση της φύσης. Ευλογημένη γη. Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι απλώσει. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά, φίλοι μου. Λοιπόν, περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε. Φίλοι μου, συμπάτε όπως είναι Έλληνες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.